αβρόλεξο η έβρεση φοιτητικής στέγης με φόντο τα ενίκια φωτιά και τη μειωμένη προσφορά κατοικιών και στο Ηράκλειο. Γενικά δεν υπάρχουν διαμερίσματα στην Κρήτη και ειδικά στο Ηράκλειο, όπου υπάρχουν και τα περισσότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Όχι μόνο για γκαρσονιέρες και διάρια, αλλά ακόμα και διαμερίσματα για οικογένειες είναι δύσκολο να βρεθούν. Και αν θα είσαι τυχερός να βρεις διαμέρισμα, θα πρέπει να πληρώσεις ένα πολύ τσουχτερό μίσθωμα. Είναι πανάκριβη η κατάσταση. Για όλα τα παιδιά είναι δύσκολα. Οι οικογένειες δεινοπάθουν. Τώρα που θα βγει αυτό δεν γνωρίζω. Πάντως υπάρχουν δυσκολίες μεγάλες. Είναι πολύ ψηλά τα ενίκια, δηλαδή τύπου για 30 τετραγωνικά 300 και 450 ευρώ, που δεν ενδείκνυται σε αυτή την εποχή, διότι δεν είναι μόνο το σπίτι, αλλά είναι και τα υπόλοιπα έξοδα, ρεύμα, νερό, το σούπερ μάρκετ, και είναι πολύ δύσκολο για μια οικογένεια να συντηρήσει ένα φοιτητή, πόσο μάλλον έχει και δύο φοιτητές, έτσι. Ότι είναι λίγα τα σπίτια, πολλοί φοιτητές και αυτά τα λίγα σπίτια είναι πολύ τσουχτερές οι τιμές τους. Περιφερειακά όσο βγαίνουν πάει πιο φθηνά και στο κέντρο πάει λίγο πιο ακριβά. Σίγουρα θα έχουν αυξηθεί. Εγώ προσωπικά πληρώνω το ίδιο. Ευτυχώς. Ελπίζω να μην αλλάξει αυτό. Αλλά ναι, και εγώ από ό,τι ακούω ανεβαίνουν τιμές συνέχεια. Και μου φαίνεται και λογικό, γιατί ανεβαίνουν τιμές στα πάντα. Οπότε και οι σπιτονοικοκύριδες αναγκάζονται να ανεβάσουν τις τιμές. Και ένα σημαντικό που είναι θέματα ασφαλείας, πρέπει να αλλάζει την κλειδαριά. Στις τσουχτερές τιμές, οι οποίες είναι απαγορευτικές για αρκετές οικογένειες φοιτητών, αναφέρθηκε η Άρτεμις Μαυράκη, καθώς τα ενίκια έχουν αυξηθεί έως και 8% τα τελευταία 5 χρόνια. Δείτε ότι οι τιμές σιγά σιγά των ενοικίων πλησιάζουν τα ενίκια που είχαν τα διαμερίσματα προ-κρίσης, αλλά με μισθούς πολύ χαμηλότερους και εισοδήματα γενικά και η οικονομική κατάσταση σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν το 2009. Βρήκα πολύ μεγάλη δυσκολία και στις τιμές και στις περιοχές. Έψαχνα σπίτι συγκεκριμένα σε περιοχή της Αθήνας. Το χαμηλότερο που μπορούσα να βρω σε περιοχή η οποία ήταν σχετικά ασφαλής και να μην είμαι και σε ισόγειο γιατί θέματα ασφάλειας, ήταν 350 το χαμηλότερο, και για ένα σπίτι το οποίο κυριολεκτικά μπορείς να το πεις τρύπα. Οι τιμές για μια γκαρσονιέρα στο κέντρο του Ηρακλείου ξεπερνούν τα 400 ευρώ, ενώ για ένα διάρι οι τιμές αγγίζουν ακόμη και τα 600 ευρώ. Για μια γκαρσονιέρα των 30 τετραγωνικών, εάν βρίσκεται εκτός κέντρου, τότε το μίσθωμα θα είναι γύρω στα 300 με 350 ευρώ. Να μην δίδουν προκαταβολές, αν δεν είναι σίγουροι ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται απέναντί τους είτε είναι ιδιοκτήτης, είτε είναι επαγγελματίας χρηματομασίτης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η πρόεδρος των μεσητών Ανατολικής Κρήτης στην αύξηση του φαινομένου του Airbnb, αλλά και στην απόσυρση κατοικιών που ήταν σε κακή κατάσταση. Είναι τα διαμερίσματα και οι κατοικίες που έχουν δεσμεύσει τα funds με τους πληστηριασμούς και έχουν αποσυρθεί από την αγορά. Όλα αυτά μαζί λοιπόν δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την κατάσταση στην αγορά των ακινήτων και γενικότερα της μίσθωσης.